Πραγματικά προσβλητικό για το Κοινοβούλιο αυτό που γίνεται όλες αυτές τις μέρες των τμήματων διακοπής εργασιών, ότι η κυβέρνηση δηλαδή που προσποιήθηκε ότι δεν υπάρχει νομοθετικό έργο δήθεν και γι' αυτό περάσαμε σε τμήματα διακοπής εργασιών, όπου όλες οι κοινοβουλευτικές ομάδες συμμετέχουν με το 1/3 της δύναμής τους και ψηφίζονται νομοσχέδια τόσο σοβαρά από το 1/3 της Βουλής, από τμήματα των 100, όλο αυτό το διάστημα υπάρχει υπερεντατική εισαγωγή νομοσχεδίων τεράτων. Την ίδια ώρα συνεδριάζουν ανεπιτρέπτως επιτροπές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η κυρία Σταμπουλή ήρθε από την Επιτροπή Δημόσιας Τάξης, Δημόσιας Διοίκησης και Δικαιοσύνης, που δεν επιτρέπεται να συνεδριάζει ενώ συνεδριάζει η Ολομέλεια. Καλούμαστε δηλαδή οι 24 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που συμμετέχουμε στο τμήμα να κλωνοποιηθούμε, να συμμετέχουμε παράλληλα και εδώ, διότι μας ενδιαφέρει το νομοσχέδιο, και πάνω στην Επιτροπή που είναι το νομοσχέδιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Υποτιθέμενης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και στην Επιτροπή για την Μικρή ΔΕΗ, που επίσης είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Αυτή δεν είναι μια σοβαρή διακυβέρνηση, ούτε νομοθετικές πρωτοβουλίες που σέβονται το Κοινοβούλιο. Και τώρα μας λέτε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα η Ολομέλεια να συνεδριάσει κανονικά. Εγώ θα σας πω το εξής. Σε αυτό το νομοσχέδιο δεν μπορεί να μην γίνει κανονική συζήτηση και επί των άρθρων. Εάν λοιπόν η πρότασή σας είναι ότι θα ολοκληρωθεί η συζήτηση επί της αρχής την Δευτέρα και θα περάσουμε επί των άρθρων την Τρίτη και την Τετάρτη, να το δεχθούμε. Εάν η πρόταση όμως είναι να καταπιούμε την επί των άρθρων συζήτηση, σας λέω εκ των προτέρων ως εισηγήτρια εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι εμείς δεν μπορούμε να δεχθούμε κάτι τέτοιο, γιατί είναι υποβάθμιση και του Κοινοβουλίου, αλλά και πλήρης απαξίωση προς τα πολύ σοβαρά ζητήματα δημοκρατίας που τίθενται από αυτές τις διατάξεις. Και επομένως, εμείς δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε θέμα υπηρεσιακό, εάν υπάρχει. Βέβαια, είναι απορίας άξιων πώς προγραμματίζονται όλα μαζί, σαν να μην τρέχει τίποτε όταν τελικά νομοθετεί μια άδεια βουλή. Ως εκ τούτου, κύριε Πρόεδρε, εάν πρόκειται να ολοκληρωθεί η επί των άρθρων συζήτηση τη Δευτέρα και να περάσουμε η επί της αρχής συζήτηση τη Δευτέρα και να περάσουμε επί των άρθρων στη συζήτηση την Τρίτη, αυτό δεν είναι κάτι που θα μας βρει αντίθετους. Οτιδήποτε άλλο όμως θα μας βρει αντίθετους. Αυτό που προτείνει.